Θα πάμε τώρα σε κάτι το οποίο ήταν σίγουρα πάρα πολύ ευχάριστο. Ήταν το πάρτι του Σπύρου Μαρτίκα. Ναι, το διοργάνωσε. Κοντά λοιπόν την Παρασκευή ο Σπύρος, μου λέει. Θέλω να σου πω και κάτι, λέω Παναγία, μου τι ετοιμάζεται να μου πει. Του λέω, πες μου Σπύρο με αυτό και κρατάω μια απόσταση. Και μου λέει, ετοιμάζω το Σάββατο έτσι ένα event και λοιπά. Την Πέμπτη τον είχαμε τον άνθρωπο. Την Πέμπτη. Το Σάββατο και του λέω, δεν ξέρω αν θα είμαι όντως, δεν ήξερα αν θα είμαι στην Αθήνα. Και μου λέει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο, έχω και εκπλήξει, έχω και τέτοια. Και βλέπω το Σαββάτο, το story, τον Αρτσίτα να δίνει πόνο με άλλους παίκτες. Πόνο και χόρευε και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσο ωραία περάσαμε. Ναι, το διοργάνωσε. Κρίμα που δεν ήρθες, αναζητούσαν να ξέρεις και ρωτούσαν για σένα. Αλήθεια. Βέβαια, το διοργάνωσε η αδερφή του στον Πειραιά και βρέθηκαν εκεί αγαπημένα πρόσωπα, φίλοι, συγγενείς του Σπύρου Μαρτίκα και κάποιοι πρώην survivors, κυρίως παίκτες που ήταν πιο κοντά με τον Σπύρο. Πάμε να δούμε ακριβώς τι έγινε. Απόσπασμα από την εκπομπή Όλα Good. Τι επιλεκτική και επιλεκτική, το λέει και τρεις φορές. Έχω πολύ σουσού να σας πω. Έλα, πάμε να το δούμε για να ακούσουμε τα σουσού. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι ένα πάρτι που το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Να έρθουμε όλοι μαζί, να γιορτάσουμε την επιστροφή του Σπύρου και να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την αγάπη που μας έδειξε. Όλα καλά, ναι. Όλα ωραία. Φίλοι, συναντηθήκαμε εδώ. Είναι όλα τέλεια. Είμαι σε αυτό το υπέροχο πάρτι. Από την Καλύβα ξαφνικά βρεθήκαμε σε αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαι πραγματικά υπερενθουσιασμένος. Πρώτη φορά καταρχάς βλέπω τα παιδιά καθαρά. Τόσο καθαρά, έτσι. Δηλαδή τη Στέλλα τη βλέπω πρώτη φορά και νομίζω πως θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Μακάρι να έρθει σύντομα ένα πιο μεγάλο πάρτι που θα είναι και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Τι σου λέγανε οι πελάτες του φαρμακείου που σε άφησε εκεί πέρα μόνη σου και δούλευες μοναχή σου. Τι σου λέγανε για τον αδερφό σου? Να μου λένε, σ' άφησε και έφυγε, δεν τρέπεται, που το κορίτσι που έχει τα παιδάκια του, αλλά όλες οι γιαγιάδες και οι παππούδες τον ξεμάτιαζαν. Τώρα αυτό του λένε, Σπύρο, σε ξεμάτιαζα όλο το βράδυ. Είναι πολύ γλυκή. Η σημερινή βραδιά λείπει όμως το κορίτσι, η Βρυσίδα. Πώς είσαι γι' αυτό? Είναι μια χαρά. Λείπει κάποια, η Βρυσίδα. Θα είναι εδώ τη Δευτέρα, όμως θα κάνουμε πριβέ πάρτι για τη Βρυσίδα. Έχετε μιλήσει με τη Βρυσίδα? Κάθε μέρα μιλάμε. Συνέχεια και πριν λίγο, τώρα μιλάγαμε. Γίνεται. Σαν τι, σαν κοπέλα, σαν γυναίκα. Σαφώς μια όμορφη κοπέλα μαζί με τον αδερφό μου, νέα, γιατί να μην την εγκρίνω, ρε παιδιά. Την κάθε επιλογή του αδερφού μου, εγώ την συμμερίζομαι και τη στηρίζω, όποια κι αν είναι αυτή. Είτε είναι γυναίκα, είτε το να με αφήσει και να πάει στο Survivor, εννοώντας μόνη μου στη δουλειά. Εδώ λοιπόν τον άφησα να πάει στο Survivor και μ' άφησε 6 μήνες. Θα μπω εμπόδιο στην ευτυχία του? Δεν γίνεται αυτό. Πολύ ωραίο κλίμα. Παρ' όλα αυτά, Θεοδώρα, ναι, θα μπει σε εμπόδιο στην ευτυχία του. Έλα, πες την αλήθεια. Δεν τρελαίνεσαι για τη Βρυσίδα? Όχι, να σου πω. Διαβάζω πίσω από τις γραμμές. Όχι, διαβάζεις λάθος. Μιλούσαν συνέχεια. Έστελνε συνέχεια μηνύματα η Βρυσίδα και στην αδελφή, και στη Θεοδώρα και στον Σπύρο. Ήταν σαν να ήταν εκεί η Βρυσίδα. Ενώ συνέβαιναν διάφορα, ο Σπύρος ασχολιόταν με την Βρυσίδα. Ωραίο το ρεπορτάζ, αλλά την ώρα που τη ρωτάει, την εγκρίνεται τη Βρυσίδα, λέει ως τι. Όταν τώρα το εγκρίνω, αυτό, τι είναι, πώς το εγκρίνεις έναν άνθρωπο? Θέλω να σου πω ότι είχε μιλήσει πρόσφατα η Θοδώρα, πριν βγει ο Σπύρος ο Μαρτίκας. Να πω γιατί, πέσαμε να τον φάμε, αλλά εγώ ξέρετε, θα πω, συγγνώμη, θα πω ένα πράγμα. Όσες φορές έχεις πει κάτι, δεν λέω ότι τώρα μπορεί να είναι αυτό, αλλά όσες φορές τουλάχιστον την πλειονότητα των περιπτώσεων βγαίνεις. Οπότε εγώ δεν μιλάω, περιμένω. Θα πω όμως ότι στην περίπτωση αυτή, ίσως το ρήμα αν εγκρίνεται, ποιος είναι για να εγκρίνει. Αυτό είπε ως τι. Και ως τι. Νομίζω ότι ευσχήμως αντιπαρέθεση, ας πούμε, ερώτημα, ως τι. Και αμέσως μετά πρόσθεσε. Για να βάλει λίγο μια σειρά στη ροή των ερωτήσεων που γίνονταν. Και δεν το έκανε τυχαία, θεωρώ, η Θεοδώρα. Πάντως μια κούκλα. Και άκρος εξοικειωμένη, βέβαια, επειδή με τους δημοσιογράφους. Να πω για τον Τάλε, επειδή γράφαν διάφοροι στο... Έκανε live ο Τάλε συνέχεια στο Instagram και λέγαν όλοι πάρα πολύ κοντά με τη Σοφιάνα και δείτε πόσο ταιριαστή είναι.
Παιδιά είναι φίλοι, έχω να σας πω, καλέ. Γενικότερα. Επειδή μας αρέσει και αυτό εμάς να ψάχνουμε να βρίσκουμε ζευγάρια. Άσομαι, είναι φίλοι. Και επειδή, ναι, είναι φίλοι. Και επειδή γενικότερα και εμένα μου ήρθαν η Ιωάννα κάποια πολύ ωραία μηνύματα από εκείνο το πάρτι. Και είδα στο Twitter διάφορα που ανεβάζονται ότι εγώ πήγα με την Παναγιώτρου και στηρίζω την Παναγιώτρου και ντροπή μου. Λάθος. Δεν είναι το πάρτι τη Παναγιώταρο, είναι το πάρτι του Σπυρού Μαρτίκα που είχε καλέσει και την Αλεξάνδρα και βρέθηκα στο πάρτι. Εγώ ήμουν με όλου, έκανα πέρα και χόρευα. Ότι πήγα εγώ εκεί και είδα, λέει, στηρίζω το Στάθη Σχίζα και ντροπή μου και το σκυλάκι τη Παναγιώταρου. Είναι αστείο. Ψάχνουν πάντα να βρούνε κάτι αρνητικό. Ακόμα και αφού. Δηλαδή. Δύση Twitter μετά πέσαμε να φάμε τη Μουτίδου που τα έλεγε. Λοιπόν, εγώ πάντω για το επόμενο survivor έχω το μυστικό. Τι. Παιδιά, ξεμάτιασμα. Τα ακούσατε τι είπε η Φίτου Μαρτίκα. Λέει όλες οι γιαγιάδες παππούδες ξεμάτιασμα του Σπύρου. Ματιάστε εκεί. 11 υποψηφιότητες μπαμ, έμεινε ο Σπύρος. Να σου πω κάτι, γελάτε εσείς, αλλά...